Γεια σα, φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε στο 15ο τεύχο του θωρικτού Bismarck. Είναι νομίζω και η τελευταία συλλογή που βλέπουμε για σήμερα. Τετάρτη, εντάξει, θα από τι συλλογέ Τρίτη. συλλογέ Τετάρτη θα μεταφερθούν για αύριο. Γενικά το μια μέρα μετά που κάνουμε. Χθε δεν μπορούσαν να ανέβουν αυτά. Ήταν η μέρα αφιερωμένη στο χιλιοστό special video του καναλιού. Εδώ τώρα έχουμε η μόνη δουλειά που θα έχουμε σήμερα. Μάλλον να βάλουμε αυτά τα στηρίγματα στο κυματοθράφιστη. Ήταν λίγο σπατσίκ του αλλά οκ, okay, όχι και κάτι δύσκολο, εύκολο, ωραίο κομμάτι. Ήταν απλά αυτοί επανάληψαν λίγο κουραστική πριν κανένα δυο τεύχη το είχαμε κάνει. Νομίζω και ένα κομμάτι ακόμα από το κήτο μα δίνει, δεν νομίζω σήμερα να το βάζουμε. Α, κι όμω το βάζουμε. Και χρησιμοποιεί PM αυτέ είναι να έχετε έτοιμε δύο βίδε PM. Ή όχι, ρε, δεν το φτιάχνουμε σήμερα. Νομίζω το φτιάχνουμε, ναι, 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 ναι. Αλλά βίδε PM μα δίνει σήμερα ή θέλει από αυτέ που είχαμε κρατήσει παλιά. Κάτσε μετά, μετά, κάτσε να δούμε. Ωραία, ωραία, και το έφερα και όλα σκέντο κομμάτι. Λέω, άντε κάτσε να το φέρω. Μήπω χρειαστεί ε, αυτό εδώ που δεν θυμάμαι, και αυτό σε ποιον τέφο το είχαμε βγάλει. Οκ, ωραία. Και τώρα εδώ, εντάξει, το τελευταίο στυλμάτιο του εμπρόστιου κυματογράφηση. Τα τελευταία στιγμήματα που θα μπουν εδώ που ήταν λίγο σπαστικά γιατί αρκετά λίγο να τα βάλει σύσχεια, λίγο το σιντή μα, οκ. Ο σιδηρού καγκελάριο, οκ, από την εποχή που ήταν φοιτητή, μπλα μπλα, ο Ότο Μπίσμαρκ. Από αυτόν πήρε το όνομά του και το Μπίσμαρκ. Ο Ότο Μπίσμαρκ κατά τη διάρκεια μια σύντομη περίοδου, την οποία ήταν πρόσωπο πρεσβευτή στο Παρίσι. Προ την ίδρυση του Ράιχ, η Κορβέτα, σε πορεία σύγκρουση. Ναι, εδώ έχουμε πιο πολύ για τον Μπίσμαρκ, εντάξει, ιστορία και μοίρα. Χάρη στην πολιτική εν, ενοποίηση του Μπίσμαρκ, μάλλον στι 18 Ιανουαρίου, ο βασιλιά Γουλιέλνο, ο πρώτο τη Ρωσία, ενθρονίστηκε γερμανό αυτοκράτορα στην έσω καθρεπτών. Έλα ρε φιλό, okay. Το θεωρητό καταδρομικό, το θεωρητό καταδρομικό SS First e, Bismarck Αυτό τι ήταν το πρώτο, τι φάση Άλλο λογικά ήταν αυτό, δεν ξέρω Εκπληκτική, διεθνής διεθνή επιτυχία Ο πρίγκιμπας Bismarck σε μια επίσης στο Ομοσποδιακό Συμβούλιο Πίνακα στο Άντομο Βέρνερ του 1988 Οκ, okay, για να σκίτσω για την αποτομή του Bismarck Το δεύτερο από τον αυτοκράτορα Γουλιέλμο στο σήμα, πόλεμο στην Απανατολή. Έλα ρε φίλε, στον πρώτο μεγάλο πόλεμο του 20ου αιώνα βρέθηκαν αντιμέτωπες η Ιαπωνία και η Ρωσία, δύο αναδυόμενε συμπεριλαστικέ δυνάμει που στόχευαν κυρίω στην Κίνα και την Κορέα. Ποιο θα πάρει κομμάτια. Μάλιστα. Ο Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο, συμπεριαλιστικέ βλέψει, ρωσική επέμβαση. Έχουμε και κομμάτια ιστοριούλα. Ναι, και αυτό που μου αρέσει, μεγάλε ναυμαχίε τεχνολογίε. Ρωμαίοι στη Βόρεια Θάλασσα, Τρικυμιώδη Θάλασσα, η τη Βρετάνη. Αποστολή στο βορρά, το απόγειο τη Αυτοκρατορία, ναυμαχία στην Απανατολή, Ανατολή, επιδρομέ στο Γόρθον, η του Καράφσιου, η ναυμαχία στον Ελίσποντο, η άμυνα τη Βρετάνη, okay, ο κ. Κωνσταντίνο Ομέγα εναντίον του Λικίνιου, μπλα μπλα μπλα. Και άλλα. Ω, oh, πάλι μοτοράκι έχουμε. Επίση ένα τέφο όπου κάποιο, αν δεν θέλει να μαζέψει αυτά τα μηχανικά κομμάτια, δεν τον χρειάζεται. Ο κινητέα που ελέγχει την κίνηση ανύψωση του εμπρού Όπλου. Οκ, okay. okay. αυτό θα ελέγχει την ανύψωση. Λογικά το πάνω κάτω. Γι' αυτό δεν είχαμε βάλει. Όχι, δεν είχαμε βάλει για την ανύψωση. Και άλλο θα βάλουμε. Έχουμε να βάλουμε ακόμα πράγματα. Ωρες, σεις, ώρες όρεση. Λοιπόν, τέλο πάντων, ε, αυτά θα δούμε μέχρι να έρθει και εκείνη η ώρα. Τώρα προ το παρόν να φτιάξουμε εδώ λίγο τα κίτ μα. Γι' αυτά είναι στο σημείο τη Καρίνα και του κάτου κίτους. Οκ, okay, λοιπόν, θα τα ανοίξω αυτά. Τώρα τα μικρούτσικα θα μα πάσουν λίγο τα νεύρα. Δε το, τα έχουν πίντε λίγο τσαλακωμένα για να είναι καλά κλειστά λογικά. Αυτά εδώ εντάξει. Στέλνουν το κοψιματάκι του ε, με το. Ό,τι χρησιμοποιεί ο καθένα για κοφτάκι, α πούμε. Και εγώ δεν βγάζω το καλό μου ιδιαίτερα. Με ένα απλό κοφτάκι τα κάνω. Αυτό θέλω να βγει από εδώ. Πε μου, τι μα δίνει βίδε. Ναι, μα δίνει τρει βίδε. Μόλι δύο θα χρειαστούμε σήμερα. Και αυτά, αν θυμάμαι καλά, και στο προηγούμενο παρόμοιο τεύχο ένα περίσεβε. Ένα από αυτά περίσεβε. Σε πρώτη φάση, απλά ερχόμαστε και παντρεύουμε αυτό. Ξεκινάμε να φτιάχνουμε το πιο πίσω κομμάτι. Τώρα, τώρα πότε θα το ενώσουμε με τον μπροστά δεν ξέρω. Αλλά το μπροστά το κομμάτι το είχαμε δέσει αρκετά. Ήταν έτσι αρκετά δεμένο. Αυτό που το είχα κρατήσει καβάντζε έτσι εδώ. Μ, αυτό μετά κάτω μπορεί να τα βάλω αυτά να μην γρατζουνιστούν. Ε, θα δούμε. Μ αρέσει, μ αρέσει το πακετάρισμά του όπω είναι, όπω τα έχει έτσι προστατευμένα και ωραία. Μ' αρέσει πολύ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα αυτά. Πώ. Εδώ. Μάλλον έτσι. Ναι, μάλλον κατά αυτή την κατεύθυνση. Μα λέει και ένα νούμερο, ok. Αλλά εδώ μπροστά βλέπετε αυτά να είναι μαζί. Να συνεχίζει αυτή η γραμμή εδώ πέρα. Ε, μπροστά και να θέλει κάποιο να το βάλει, αλλιώ δεν. Εντάξει, θα μπορού, όχι, 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 δεν θα σα αφήσει να το βάλετε λάθο. Οπότε εντάξει, μόνο σωστά μπορεί να το βάλει κάποιο αυτό. Εδώ πέρα, κατά αυτόν τον τρόπο. Α, δεν ανοίξει τα βιδάκια μου σπέσει. Χωρί να ανοίξει τα βιδάκια, πώ θα σφίξει. Μόλι δύο βγήκαν, ok, γιατί το άλλο μα χρειάζεται καλύτερα που έμεινε έτσι μέσα να το έχουμε για καβάντζα. Εδώ τα βιδάκια του Bismarck βιδώνουν αρκετά εύκολα γιατί έχουν πάσα μέσα. Έχει και αυτό πάσα. Ναι, ρε φίλε, καθίσανε τώρα σε κομμάτια μαζική παραγωγή και έχουν φτιάξει πάσα τώρα σε όλε τι τρύπε. Πόσο ωραία συλλογή ρε, στις, Πόσο ωραία συλλογή. Σε σχέση με τι άλλε που παιδευόμαστε και δεν μα έχει μείνει κατσαβίδι για κατσαβίδι. Σε όλε τι άλλε. Μόνο τον Bismarck, από ό,τι φτιάχνουμε, μόνο τον Bismarck είναι αυτό που έχει πάσα. Και όταν έχει πάσα, δεν μπορεί κάποιο να σφίξει λάθο τη βίδα, θα σφίξει συγκεκριμένα, θα ακολουθήσει τα πάσα. Καλά, τώρα, άμα να γίνει γκάθα και σε μεγάλε βίδε με πάσα, πάλι στραβοβιδώνει και απλά μετά χαλάνε τα πάσα οι βόλτε, αλλά οκ. Okay. Εδώ τώρα αυτό, εντάξει, γενικά όταν έχει φύγει και πολύ πιο εύκολα, καργάρει πολύ πιο εύκολα η βίδα. Αν μπορέσει να τη βάλει κιόλα, πε στο κατσαβίδι για να τη σφίξει. Εδώ, γενικά γίνεται η ζωή μας πολύ πιο εύκολη όταν υπάρχουν πάσα και του το δίνω σε αυτή τη συλλογή γενικά όλο είναι πολύ προσεγμένο το καράβι μας και αυτά αλλά και αυτό που έχει πάσα δεν ξέρω μας διευκόλυνε πάρα πολύ γιατί θα έχουμε να σφίξουμε σε αρκετό μέταλλο δεν μας παίρνει να... Δεν θα μα έπαιρνε να φάμε και άλλα κατσαβίδια. Και εδώ βλέπετε ούτε λάδι χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ούτε τίποτα γιατί έχει τα δικά του πάσα και έρχονται και σφίγγουν άψογα. Και έρχεται αυτό και κάθεται εδώ. Ωρε, φίλε τώρα θα μπει και το άλλο. Βλέπετε, όσο πάμε προ τα πίσω, σιγά σιγά μεγαλώνει και άλλο. Αυτό φαρδένει και άλλο. Δηλαδή, μόλι μπει και το άλλο, εδώ θα φαρδίνει αρκετά. Okay. Αν και δεν το έχουμε στο επόμενο, ε Όχι, στο επόμενο έχουμε. Ναι, απλά ένα τέτοιο. Τέλο πάντων, γενικά το σπάσιμο των τευχών δεν είναι για το πιο ωραίο. Για να βγουν πολλά τεύχη, να βγουν πάρα πολλά τεύχη. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε κάπω έτσι εδώ. Κάποιο αν θέλει, όπω το έχει μέσα, όπου τα φυλάει για να μην γρατζουνιστούν. Όχι ότι χρειάζεται ιδιαίτερα τώρα, εντάξει, δεν είναι κάτι. Τώρα, να ξεκινήσουμε με αυτά εδώ. Όπω σε πρώτη φάση, αυτά εδώ χρειάζονται κόψιμο από εδώ να βγουν. Τα στηρίγματα του κυματοθράφηση που είναι, αποτελούνται από δύο κομμάτια. Ένα το πλαστικό κομμάτι και ένα το πιο μεταλλικό. Όπου αυτά τώρα κατά ποιον τρόπο τα έκοβα. Κάτσε να δω, μην, μην τώρα, μην κάνω κανιά γκάφα. Ε, εντάξει. Όχι και τελείω κόψιμο. Δηλαδή πρέπει να μείνει όπω είναι τώρα αυτά. Πρέπει να μείνει φωτοστρόγγυλο για να το σφίξετε, για να το κολλήσετε μάλλον μέσα με αυτό. Μην το κόψει δηλαδή κανένα τελείω ΣΥΡΙΖΑ από εδώ. Κόψτε μόνο το μικρό κομματάκι. Βλέπετε τώρα θέλω να σα δείξω ακριβώ σε ποιο σημείο το κόβω. εδώ. Το στρογγυλό κάτω το αφήνω. Και κόβω μόνο το... την ένωση, ακριβώ την ένωση αυτού. Την ένωση με το σπρούστο κάτω κομμάτι θα χρειαστεί, γιατί αυτό είναι που θα, κολλήσει, θα χρειαστεί για να κολλήσει πάνω εκεί λίγο καλύτερα. Κάτσε θα κόψω μια ώρα τώρα, δεν χρειάζεται να το βλέπετε όλο αυτό. Αυτά πρέπει να είναι 10. Δεν μα περισσέψε κανένα. Τα έδινε ακριβώ 10. Ναι, τα έδινε ακριβώ 10. Τα κόψα τώρα όλα αυτά τα μικρούτσικα. Θέλω να ανοίξω και αυτά. Από αυτό νομίζω ότι την άλλη φορά τουλάχιστον είχε περισσέψει ένα. Κάτσε να δούμε αν είναι ισχύει το ίδιο και εδώ. 2, 4, 6, 8, 10. Όχι, αυτή τη φορά μα τα δίνει ακριβώ. Οπότε την άλλη φορά μπορεί απλά να μπει και ένα έξτρα. Ε, αυτή τη φορά μα τα δίνει ακριβώ ακριβώ. Πάλι 2, 4, 6, 8 και 2, 10. Ναι. Και τώρα, αφού τα έχουμε κόψει, τι ερχόμαστε και κάνουμε. Όπω είναι αυτό, έχει υποδοχή ε, εδώ, με λίγο τσαδοντάκια μέσα, για να έρθει και να κάτσει αυτό ακριβώ εδώ πέρα. Όπου, από ό,τι το βλέπω, δεν πρέπει να έχει και κάποια ιδιαίτερη μεριά για να έρθει να φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Ερχόμαστε και φτιάχνουμε αυτά τα στηρίγματα, μετά τα κολλάμε και αυτά απλά τα βάζουμε να κατάμε πάνω τον κυματοθράφι. Όχι κάτι. Wow, θα το ξαναδείχνω άλλη μία και το κάνω τώρα. Δεν χρειάζεται να με βλέπετε 10 φορέ να κουμπώνουν απλά αυτά εδώ. Βλέπετε. Πώ είναι αυτό έτσι, απλά ερχόμαστε και το κουμπώνουμε μέσα εδώ. Μόλι μπει και κάτσει καλά, μετά δεν μπορεί να πάει πουθενά. Το βλέπετε, πώ κάθεται εδώ. Κάτσε να τα παντρέψω και όλα αυτά μαζί του. Να φτιάξουμε τα στηρίγματα, και αφού έχω παντρέψει και τα 10 στηρίγματα, είναι βλέπετε και τα 10 είναι έτοιμα να μπουν πάνω. Να κρατάνε και τον εγκυματοθράφιστη ε, λίγο πιο σταθερά. Αυτό μπορεί να φύγει, δεν μα χρειάζεται πλέον. Θαίστε. Οι οδηγίε δεν έχουν να μα προσφέρουν κάτι άλλο για σήμερα. Τώρα απλά θέλω να πάρω αυτό, προσεκτικά να το φέρω εδώ όπου πραγματικά μετάνιωσα που βάλα το μοτέρ την προηγούμενη φορά, ε, ελπίζω να μην το βάλατε, να γλιτώσατε γιατί δεν το αφήνει να κάτσει και πάρα πολύ σταθερά, το τραβάει κατά πίσω γιατί έχει προσθέσει βάρους. Ε, τώρα ας πούμε εντάξει, ρίχνει και μας κάνει το χατήρι, αλλά οκ. Okay. Και τώρα αυτά είναι πώς τα είχαμε βάλει την τελευταία φορά εδώ πέρα όπου καθόμουν με τις ώρες και τα κεντράριζα να κάτσουν καλά. Από αυτό δεν το βλέπω να κάτσει αρκετά καλά και δεν μου αρέσει όπω είναι. Αλλά τέλο πάντων, επειδή είναι με κόλλα μοντελισμού, άμα βάλουμε λίγο κόλλα μοντελισμού εδώ πάνω και το λιώσει, θα μα αφήσει να το βάλουμε όπω θέλουμε. Θέλω, είναι λίγο περίεργο. Θέλουμε να είναι όσο πιο ήσυχα γίνεται, όσο πιο αυτά. Αλλά οκ, okay, το θέμα μα εδώ είναι. Εντάξει, τώρα λίγα μπορούμε να βάλουμε μαζί. και στο τέλο, απλά θα, το... θα κάτσω να τα κεντράρω εγώ για να σα δείξω το τελικό αποτέλεσμα με την κόλλα μοντελισμού που χρησιμοποιώ εγώ, όπου είναι αυτή εδώ τη TAM για έξτρα θύματα. Εδώ, τώρα τόσο μικρή που είναι κάτω, δεν χρειάζεται να βάλει κάποιο την μεγάλη, γιατί εδώ, okay, οι τρύπε και αυτά είναι μικρούτσικε, δεν χρειάζεται κάτι τρελό. Και απλά ερχόμαστε και το βάζουμε αυτό εδώ. Τώρα θα δοκιμάσουμε το χέρι χωρί την τσιμπίδα μα. Εδώ, κάπω έτσι. Και μετά με την τσιμπίδα μπορούμε απλά να ερχόμαστε λίγο να το πειράζουμε, να το κεντράρουμε. Βλέπετε Τώρα θέλω να σας το δείξω καλά. Εδώ. Κάπου εδώ. Και τώρα εντάξει μέχρι να πιάσει κόλλα να το λιώσει και να παγώσει μετά θα το ενισχύσω εγώ και λίγο. Ε, μας αφήνει δηλαδή λίγο να παίξουμε γιατί θέλω να το κάνω να είναι ομοιόμορφο μαζί με τα άλλα. Όπου δεν μου άρεσε το άλλο καθόλου που είχαμε βάλει την προηγούμενη φορά το βλέπω έτσι αρκετά στραβό. Οπότε θα πρέπει να πέσει χέρι. Θα πρέπει να πέσει χέρι πάλι για να γίνει λίγο πιο ίσιο. Κάπως εδώ βλέπετε. Πώ είναι τώρα, και λίγο μετά, μέχρι να κολλήσει. Τώρα, αν λόγω κόλλα να χρησιμοποιεί ο καθένα, άμα χρησιμοποιείτε κόλλα στιγμή, οκ, okay, θα κολλήσει γρήγορα και δεν θα σα αφήσει να παίξετε ιδιαίτερα. Όχι, αυτό εδώ πολύ χάλια. Πω την άλλη φορά, πώ το χαδίδι, είναι πάρα πολύ στραβό. Λοιπόν, βάζω ακόμα ένα, το τελειοποιώ και ερχόμαστε να κλείσουμε το βίντεο. Γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται να βγει το βίντεο 20 λεπτά να ασχολούμαι εδώ με τα στηρίγματα του κινηματοθράψη, λίγο πολύ καταλάβατε το point ποιο είναι. Τα βάζω τώρα εγώ, τα κάνω και λίγο ίσια και επιστρέφουμε να κλείσουμε. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στα επίτημα μέλη, νομίζω σε αυτή τη φάση. Μέχρι να τελειώσω, ναι, μπορούμε να πούμε και ένα ευχαριστώ στα επίτημα μέλη και επιστρέφουμε γενικά για να σα το δείξω τελειοποιημένο και να κλείσουμε το βίντεο. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω συγχαρητήρα στα παιδιά που πήραν πλέον το χρήσμα των επίτμων μελών του καναλιού και ένα μεγάλο ευχαριστώ εννοείται στον φίλο Πάνικρου, στη Χριστίνα Λούμι, στον Μανώλη Καψανάκη, στην Κάλια Κάβαλου, στον Νίκο Ζαρκάδα, στην Ειρήνη Πολ, στον Γιώργο Τσίρο, στον Άγγελο Μέγα, στο φίλο Μάντζουγολτο που πρέπει απλά να μπείτε να τσεκάρετε το κανάλι του, στον Κέσσαρα όπου δεν είναι άλλο από τον κολλητό μου τον Κέσσο και στον MKSDA όπου δεν είναι άλλο από τον κολλητό μου τον Μάκη και πρέπει να μπείτε να τσεκάρετε το κανάλι του στο Twitch. Ευχαριστώ και πάλι για τη στήριξη, ρε παιδιά. Και νομίζω πω που τελειώσαμε, τώρα μόλις έβαλα το τελευταίο, το κέντρα όσο πιο πολύ γίνεται, Άχ, είπαμε και το ευχαριστώ μας τα παιδιά, τώρα λίγο κοντά να σας το δείξω έτσι, γιατί δεν, ε, μου σπάει τα νεύρα, θέλω να είναι όλα ίσια, όλα ευθεία, όλα κεντραρισμένα καλά, εντάξει, το καλύτερο μπορώ να κάνω νομίζω, πάλι στο μάτι μου βλέπω ένα-δυο ήλιο <laughs> στα διαφορά, το ένα με το άλλο, αλλά εντάξει, okay, βαρέθηκα να ασχολούμαι. Αυτά ήταν εκεί, εντάξει, τα τελειώσαμε και αυτά. Ε, μπήκαν και εδώ τα στηρίγματα στον κυμματοθράυστη. Έγινε λίγο πιο όμορφη η φάση εδώ. Ε, πάνω, εντάξει, κάναμε και λίγο μοντελισμό, αυτό είναι πιο τεύχο μοντελισμού, α πούμε και κάπω έτσι. Αυτά όπω σα είπα είναι το τελευταίο βίντεο που ανεβαίνει για σήμερα. Τώρα, ό,τι συλλογή βρει, βρω, βρω την Δετάρτη ε, για σήμερα, πήρα, για Δετάρτη για εσά τουλάχιστον. Εγώ τρίτη βράδυ τα γυρίζω. Ό,τι συλλογή βρω την ε, Δετάρτη θα πάει μια μέρα μετά σκαραβέου και τέτοια ό,τι βρούμε. Εκεί να τα βλέπετε πέμπτη. Αυτό είναι το τελευταίο για σήμερα. Το βλέπετε εννοείται και εσεί μου γράφετε κάτω στα σχόλια που σα φάνηκε ό,τι έχετε να ρωτήσετε ή τα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση και αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μα.